Ξεκίνησε η αναμέτρηση με τον Κεραυνό να έχει την πρώτη επίδεση και τον Ρέινολτς. Τρέχει ο Χόρτον να τον πιέσει. Ο Κρόκετ. Σάιμον Μιχαήλ θέλει να πάει προς το καλάθι. Δεν βρίσκει το διάδρομο. Περάσει στον Τέιλορ. Εδώ οι δύο Τέιλορ. Η μονομαχία που τα έχουν. Έγινε η πάσα στον Ρέινολτς. Ο Τζίμι Τέιλορ της Ανόρθωσης θα κάνει φάουλ. Σάιμον Μιχαήλ με τον Τρετιακόφ. Θα βγάλει στον Τίγκα, αυτός τον Ρέινολτς στη γωνία. Ο Τέιλορ θέλει να σηκωθεί μπροστά στον Τζίμι Τέιλορ και θα σκοράρει ένα δύσκολο καλάθι για να ισοφαρίσει σε 2-2. Περιμένει τον Χόρτον, πέρασε στον Τέιλορ. Ο Χόρτον και πάλι στον Τέιλορ. Θέλει να σηκωθεί και θα σκοράρει 2-4. Ο Χόρτον για 3. Μέσα! 9-2! Πάσα στον Τίγκα, ο Κρόκετ από τη γωνία θέλει να απαντήσει και θα το κάνει. Από αυτή που βλέπετε εσείς. Το σούτ του Σκίνερ είναι εύστοχο. Α5-14. Εύστοχο, το rebound από τον Τέιλορ. Πετάει στον Τίγκα που είναι μόνος εκεί και θα φτάσει ένα εύκολο lay-up. Για το 7-14. Ο Ρέινολτς δεν βρήκε διάδρομο. Στυλιανού θα σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει. Ο Χόρτον. Τον Σκίνερ. Είναι εύστοχο το σούτ. Ρέινολτς κρατάει ακόμα. Πάει προς το καλάθι. Θα σηκωθεί και θα σκοράρει. Για να μειώσει σε 14-21. 3 λεπτά ακριβώς για το τέλος της πρώτης περίοδου. Το σούτ του Χόρτον για 3 μέσα. Τεράστιο σουτ από τον Χόρτον. Κρατάει ο Τάλτον, Μαραγκός, θα σουτάρει και αυτός για 3. Μέσα και αυτό. 14-27. Θα πασάρει στον Κρόκετ αυτός, έξτρα πάσα στο Στυλιανού, σουτάρει για 3 και σκοράρει. 25-34. Ο Τάλτον θέλει να βγει να πάρει μπάλα και θα τα καταφέρει. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Ανόρθωσης. Σουτ για 3. Εύστοχο από τον Χόρτον. 25-37. Αν δεν είχαμε αυτή τη διακοπή στην αρχή της δεύτερης περίοδου, το έσπασε λίγο το ρυθμό και το χάλασε το παιχνίδι. Θα ήταν ακόμα καλύτερο. Καλάθι από τον Σάιμον τον Μιχαήλ. Θα γίνει η επαναφορά από τον Στυλιανού. Θα βγάλει στον Τέιλορ. Μιχαήλ. Παίρνει τον διάδρομο, πάει μέχρι το καλάθι και σκοράρει. Ο Κεραυνός μειώνει στους 7, 40-47. Στυλιανού. Μιχαήλ πάει προς τα μέσα, το φλότερ έστοχο. 44-49. Σάιμον Μιχαήλ στον Νίκο του Στυλιανού με τον Τρετιακόφ πάνω του. Τρετιακόφ με φορτωμένος με φάουλ, θυμίζουμε. Κρόκετ για 3, αστόχησε, επιθετικό ριμπάντ από τον Τέιλορ που θα καρφώσει. 46-49. Κρόκετ πάει προς το καλάθι, θα σκοράρει προς τον Σκίνερ, 48-49. Ένα 10-2 επιμέρους σκορ. Κρατάει ο Τάλτον, γυρίζει προς τον Στυλιανού, κάνει ένα δύσκολο σου με τη λήξη του χρόνου. Να το καλάθι που έψαχνε η Ανόρθωση. Ο Τέιλορ. Στυλιανού. Περιμένει την πάσα ο Κρόκετ, κατάφερε να γυρίσει στον Τέιλορ που κάρφωσε. 50-51. Και τον Τσάντλερ πάνω, τον Τσάντλερ που είναι στα 4 φαουλ πλέον. Μελίσαμε να τα αναφέρουμε αυτό. Τρετιακόφ πάει προς το καλάθι, θα βγάλει στον Ελευθερίου, σουτάρει για 3 μέσα. Να και το τρίποντο για την Ανόρθωση. Αυτό που είπαμε ότι ψάχνει να είναι στα χέρια του Τσάντλερ για να ισοφαρίσει για πρώτη φορά μετά το 2-2. Ευστοχή ο Τσάντλερ, 54 όλα. Πλησιάζουμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Ο Κρόκετ βάζει τον Κεραυνό μπροστά. 56-54. Ο Τάλτον βγήκε να τα βρει πάνω του. Πάει προς το καλάθι και σκοράρει. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Τάλτον που μειώνει και πάλι στους 2 πόντους.
Ξανά η μπάλα στον Τάλτον. Τον κλείνουν δύο. Τον Μπάζος από τη γωνία σωτάρει για τρεις. Η μπάλα μέσα. 60-61. Προβάδισμα για την ανόρθωση. Ξέσπασμα στον πάγκο της ανόρθωσης και στον κόσμο της. Ο Τίγκας φτάνει στο lay-up. Ξαναβάζει μπροστά τον κεραυνό. 62-61. Τώρα επιστρέφει. Ο Σκίνερ θα περάσει τον Τρετιακό που φτάνει στο lay-up και βάζει την ανόρθωση μπροστά. 64-65. Τρομερό παιχνίδι. Γεμάτο αγωνία. Εδώ γλίστριμα. Υπάρχουν αυτά τα γλίστριματα δυστυχώς σήμερα και είναι και έντονα. Ο Τέιλορ αστοχή αλλά με δεύτερη προσπάθεια θα κάνει το 69-65. Αλλάζει με τον Μουόσα. Σκίνερ ξανά για τρεις. Μέσα. 69-68. Αστόχησε πριν λίγο. Αυτή τη φορά όμως θα το βάλει το τρίποντο για να πάνε σε ένα pick and roll. Τελικά skip πάσα στον Πασαλή που άλλαξε με τον Στυλιανού και απάντησε σε τρίποντο. 72-68. Για τρεις ο Σκίνερ. Μέσα. 74-71. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Προδιαγραφόμενη νίκη. 78-72. Ο Τάλτον όσο πιο γρήγορα μπορεί. Σκίνερ για 3 στα 2 δευτερόλεπτα. Στοχή. Τέλος του αγώνα. Ο κεραυνός θα πάρει την νίκη με 78-72 και θα κάνει το 2-0 στη σειρά. Θα βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση, στον τελικό. Θέλει μία νίκη ακόμα στα επόμενα μέχρι και 3 παιχνίδια αν χρειαστούν.